Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Όπως όλα δείχνουν, η ρήξη της ελληνικής ηγεσία με τη Ρωσία φαίνεται να κρατάει δυστυχώς αρκετά καλά. Αν πάρει κανείς υπόψη την επιστολή του Αμερικανού υπέξ Μάικλ Μπλίνκεν στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πρόσφατα με την προτροπή να στείλει η Ελλάδα και νέο εξοπλισμό στο Κίεβο, α, αυτό να πω ότι βρίσκεται ιδιαίτερα στο στόχαστρο της Μόσχας η οποία παρακολουθεί όλα όσα γίνονται από οποιαδήποτε χώρα της Δύσης ειδικά σε στρατιωτικό εξοπλισμό το οποίο αποφασίζεται ότι θα τραβήξει προς την Ουκρανία. Ο έκδηλος ευρωατλαντισμός της Ελλάδας από την αρχή της στρατιωτικής σύραξη στην Ουκρανία έχει προκαλέσει τη δυσφορία στη ρωσική πρωτεύουσα πριν όμως τώρα η πιθανότητα που από ό,τι φαίνεται πάει να υλοποιηθεί μετά από αυτή την επιστολή Μπλίνκεν, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, η επιστολή έρχεται ως επιστέγασμα, θα έλεγε κανείς, της επίσκεψης Μπλίνκεν στην Κρήτη στις αρχές του μήνα, όπου εκεί τέθηκαν όλα αυτά τα ζητήματα «Ξεφορτωθείτε ό,τι έχετε ρωσικό πάνω σας», και εμείς θα σας ανταμείψουμε, να δούμε πώς θα μας ανταμείψουν. Ε, όταν έγινε λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία, τώρα ε, η δυσφορία την, ε, της Ρωσίας τίνει να μετατραπεί σε οργή θα έλεγε κανείς, αν πραγματικά αυτά τα οποία έχουμε, τα συστήματα τα ρωσικά, φτάσουν κάποια στιγμή στο Κίεβο, πέρα από ό,τι έχουμε δώσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, βέβαια, αφού κόλλησαν οι ίδιε στη συνέχιση τη βοήθεια προ το καθεστώ του Ζελένσκι λόγω τη αρνητική στάση που κρατάει εδώ και δύο μήνε το Αμερικανικό Κογκρέσο, επιχειρούν να μεταφέρουν το θέμα της συνέχισης αυτής της βοήθειας προς το Κίεβο, στις ευρωπαϊκές πλάτες. Και όσο και αν ακούγεται λίγο αφαιρετικά, οι ελληνικές πλάτες, και εγώ θα σε πλήρωνα και οι κυπριακές, είναι ιδιαίτερα δυνατές σε αυτό το θέμα. Λόγω των προμηθειών από τη Ρωσία τις προηγούμενες δεκαετίες. Πολιτικό αναλυτή εδώ στη Μόσχα τονίζει ότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα μέλο του ΝΑΤΟ στην οποία η Ρωσία πριν από ένα τέταρτο του αιώνα αποφάσισε να την προμηθεύσει με σύνθετα και αποτελεσματικότατα αντιπυραυλικά συστήματα όπω το S300 αρχικά και το μικρού βεληνικού Tor M1 που παίζουν σημαντικό ρόλο στην άμυνα των νησιών. Τα συστήματα αυτά δόθηκαν σε μια χώρα με την οποία υπήρχαν ιδιαίτερα φιλικέ σχέσει και παρά τι φοδρέ αντιδράσει εκείνη την εποχή, όχι μόνο τη Άγκυρα, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Θυμίζω ότι οι Ρώσοι στα μέσα τη δεκαετία του 90 ακόμα δεν ανοιγόταν εύκολα σε πωλήσει σύνθετων τεχνολογικά οπλικών συστημάτων, ώστε να μην πέσουν τα μυστικά αυτού του συγκεκριμένου συστήματο στα χέρια τη αντίπαλη πλευρά. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα πέρα από τις σχετικές συμβάσεις που υπέγραψε και δεν δικαιούται να προωθήσει τα συστήματα αυτά σε τρίτη χώρα πράγμα το οποίο βλέπουμε ότι ουσιαστικά αυτό πάει να κάνει τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε τότε και την ιδιαίτερη σχέση α, η Ρωσία με την Ελλάδα και γι' αυτό η χώρα μας αποτέλεσε έναν, μια εξαίρεση στον κανόνα θα έλεγε κανείς. Βέβαια να πούμε εδώ πέρα ότι στην παραλαβή από την Ελλάδα των S-300 είναι σημαντικός ο ρόλος της Λευκοσίας διότι οι πύραυλοι αυτοί δεν αγοράστηκαν από την Ελλάδα, αγοράστηκαν από την Κύπρο. Θυμάμαι τότε ήμουν παρόν σε αυτές τις εξελίξεις το 1996 εδώ στη Μόσχα θυμάμαι και την επίσκεψη και τον ενθουσιασμό που έδειξε προς τα οπλικά συστήματα αυτά ο τότε πρόεδρος της Κύπρου, ο Γλάφκος Κληρίδης. Η συμφωνία λοιπόν αυτή έγινε, αλλά και όπως ξέρουμε η Κύπρος δεν είναι χώρα μέλους του ΝΑΤΟ. Η σφοδρή αντίδραση όμως της Τουρκίας οδήγησε στο να γίνει ένα ροκέι, όπως λέμε στη γλώσσα του Σκατιού, και να καταλήξουν αντί για την Κύπρο, να καταλήξουν στην Κρήτη. Τη σφραγίδα του, βέβαια, σε όλο αυτό το ε, σύστημα διακανονισμών είχε βάλει και ο τότε Υπουργό Άμυνα, ο Άκης Τζοχατζόπουλο, ο οποίο σε κάποια στιγμή χαλάρωση στη Ρωσική πρωτεύουσα, σε ένα από τα πολλά ταξίδια που είχε κάνει, είχε μονολογήσει. Έτσι κι αλλιώ δεν με βλέπω να γίνουμε πρωθυπουργό. Τώρα τα συστήματα αυτά, κυρίω τα τόρμι που είναι γενικά αποδεκτό ότι φυλάνε θερμοπύλες κυριολεκτικά στα νησιά μας, η κυβέρνηση ο άλλο Ιούδας πάει να τα εξαποστήλει έναντι τριάκοντα αργυρίων, διότι όπως συνάγεται από την αναφορά Μπλίνκιν, η Ελλάδα αν τα ξεφορτωθεί όλα αυτά τα συστήματα, μαζί και τα τόρμη ένα, τότε θα πάρει δώρο 200 εκατομμύρια Αργύρια, δολάρια δηλαδή. Διότι υπάρχει και η αφοπλιστική εξήγηση γιατί πρέπει να απαλλαγούμε από αυτά. Δεν μπορούμε λέει να τα υποστηρίξουμε χωρίς ανταλλακτικά. Πράγματι η Αθήνα έχει φροντίσει να μεταφέρει στη Ρωσία ένα σεβαστό ποσό για την πληρωμή των ανταλλακτικών των ρωσικών αυτών οπλικών συστημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Το ποσό, το ποσό αυτό που βρισκόταν στην... Ρωσία είχε φτάσει πριν από, την, από τις αρχές του 2022 αλλά στη συνέχεια όμως έγινε ανενεργό γιατί διότι η απαγόρευση κίνησης τραπεζικών λογαριασμών αλλά και η διακοπή απευθεία μεταφορών αποτελεί τη βασική δικαιολογία ότι δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε παραπέρα αλλά, άρα τα ξεφορτωνόμαστε απλά παστρικά και σε πολιτικό επίπεδο πούστηκα θα έλεγα. Αρχικά μετέχουμε στις κυρώσεις απαγορεύσεις και μετά λέμε εμείς δεν θέλαμε να απαλλαγούμε από αυτά αλλά δεν μπορούμε βρε αδερφέ να τα συντηρήσουμε τι να κάνουμε είμαστε υποχρεωμένοι να τα δώσουμε, να απαλλαγούμε. Το λέω αυτό διότι αφορά και την Κύπρο σε μεγάλο βαθμό. Η ίδια ιστορία παίζεται και εκεί. Δεν μπορεί η Κύπρος με βάση τις κυρώσεις και, οι και οι απαγορεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει τη δυνατότητα να πάρει ανταλλακτικά για την πλειάδα των ρωσικών στρατιωτικών συστημάτων που διαθέτει εκεί πέρα η Κύπρος περισσότερο από εμά πέρα από αντιπυραυλικά συστήματα και τα διαθέτει πάρα πολλά ε, ε, τάγκς ρωσικά, τα οποία είναι από τα πιο εξελιγμένα θα έλεγε κανείς γιατί όπως ξέρουμε η Κύπρος βρισκόταν μέχρι πρόσφατα σε εμπάργκο και δεν μπορούσε από δυτικέ χώρες να πάρει εξοπλισμό τώρα όμως μπορεί να γίνει αυτό η ουσία λοιπόν εδώ είναι ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε εδώ και μια πενταετία έχουν φάει τα του να πιέζουν την Ελλάδα να απαλλαγεί από κάθε τι ρωσικό για να μας πουλήσουν φυσικά αυτή τα δικά τους. Τώρα τα έβαλαν όλα μέσα σε ένα πακέτο κάτω από την έγκριση του Κογκρέσου. Δηλαδή, θα μας δώσουν, λέει, έγινε, υπήρξε η έγκριση να μας δώσουν τα F-35. Τι λέτε βρε, καουμπόιδες. Ουσιαστικά πάνε να παρουσιάσουν όλο αυτό το σύστημα τώρα ως προσφορά προς την Ελλάδα και κάποιοι αγύρτες στα μέσα ενημέρωσης πανηγυρίζουν στην Αθήνα για αυτό το πράγμα ταυτόχρονα προσπαθούν τι είναι αυτά που θα μας προσφέρουν σε εισαγωγικά. Ένα σωρό σαράβαλα, φρεγάτες που εκτιμάται ότι θα χρειαστούν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για επισκευή και επάνδρωση με εξοπλισμό, γιατί είναι ξεβράκωτες, ελικόπτερα τύπου καϊόβα, σαν αυτά που κατάπιε η πλημμύρα στη Μαγνησία το περασμένο χρονικό διάστημα, φορτηγά οχήματα, 60 μαχητικά Μπράντλεϊ, όπως τα λένε σαν αυτά που κοίτονται τώρα τα έβλεπα εδώ σε κάποια βίντεο που τραβάγανε καμένα στις στέπες του Δνιπέρου και διάφορα άλλα από το Αφγανιστάν, από το Ιράκ και αλλού όπου τα είχαν μεταφέρει μαζί με την δημοκρατία την οποία μετέφεραν σε όλες αυτές τις χώρες. Εγώ να σας πω τι λέει εδώ πέρα, έχει δημοσιευθεί από εκεί το πήρα, ο πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγό αναποστρατεία Γιώργο Καμπά. Γράφει λοιπόν ο κύριος Καμπά, μα πιέζουν να δώσουμε υλικά αξία 200 εκατομμυρίων στην Ουκρανία. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτά, λέει ο ίδιο. Και προφανώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι παραπάνω αιμορραγία αμυντικού υλικού προ την Ουκρανία θα είναι τελείω άστοχη και ενάντια στα συμφέροντα της εθνικής μας κυριαρχίας και του ελληνικού λαού. Και επιμένω, κάποιοι στην Ελλάδα πανηγυρίζουν. Δυστυχία μας. Εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι είσαστε μαζί μας. Κάντε εγγραφή στον ιδεοχώρο. Θα συνεχίσουμε όσο μπορούμε να σας ενημερώνουμε, όσο γίνεται πιο αντικειμενικά. Γεια σας.